Θα σας ρωτήσω αυτό που βρίσκεται στα χείλη όλων των γονέων και των μαθητών, εάν έχετε κάτι νεότερο για το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Ούτε εγώ στην απάντηση, κύριε Παπαδόπουλε. Αναμένουμε. Και νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι έχουμε επόμενες μέρες που είναι πολύ κρίσιμες. Ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις γενικότερα για την επάνωδο στην ομαλότητα. Νομίζω ότι δεν θα επέλεγα τη λέξη κανονικότητα, γιατί αυτό που είχαμε ως κανονικό, ξέραμε ως κανονικό στη νέα περίοδο του κορονοϊού, όταν αλλάξει τους τρόπους που φέραμε έτσι να φτιάχνουμε την καθημερινή μας ζωή. Και βέβαια προβληματιάζεται το σχολείο. Αυτό ξέρουμε είναι αυτό που έχουμε ανακοινώσει. Δηλαδή για τα παιδιά μας στην τρίτη ηλικίου που υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία και είναι η βασική μέριμνα το πώς θα πορευτούν στο επόμενο χρονικό διάστημα μπροστά στη μεγάλη δοκιμασία. Έχουμε ήδη ανακοινώσει την πολύ μεγάλη περικοπή στην ύλη, ναι. Το 1/3 περίπου της ύλης, το οποίο έχει περικοπεί. Και βέβαια τα παιδιά μας ξέρουν ότι οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο και το ευκταίο και το ιδανικό είναι να έχουν τελειώσει μέσα Ιουλίου. Άρα δύο βασικές πληροφορίες για να ξέρουν και να πορεύονται στον δρόμο για τις πανελλαδικές. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε βέβαια και το πράσινο φως για να επιτρέψουμε την επάνωδο των παιδιών στα σχολεία με το ρυθμό που θα μας υποδείξουν οι ειδικοί και την τελική απόφαση του Πρωθυπουργού. Και θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε όλο το σχεδιασμό έτσι ώστε η επάνωδος να έχει τα χαρακτηριστικά και τις μέριμνας για ανθρώπων που κινούνται πέριξ του σχολείου και βέβαια την καλύτερη διαχείριση της στήλης, έτσι ώστε η επάνωδος στο σχολείο και η ομαλή προσαρμογή στην επόμενη χρονιά να επιτευχθούν. Ναι. Άρα μιλάμε και για το δημοτικό ότι θα πάει και τα παιδιά του δημοτικού. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε και... Κύριε Κορυγής, εσείς. Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Σίγουρα προτεραιότητα σε αυτή τη διαδικασία έχουν τα μεγαλύτερα παιδιά. Και αναμένουμε τόσο όλους ανακοινώσεις για τα μικρότερα. Ναι, και νομίζω ότι αυτή είναι μια αγωνιώδης διαδικασία, η οποία όμως σύντομα θα απαντηθεί. Οι προαγωγικές εξετάσεις θα γίνουν, κυρία Υπουργέ, διότι θα προκαλέσουν, είναι αντιληπτό αυτό, ένα ακόμη πονοκέφαλο για το πώς θα ληφθούν οι αποστάσεις, σε ποιες αίθουσες θα διεξαχθούν, μήπως υπάρχει σκέψη να μην γίνουν φέτος οι προαγωγικές. Ένα από τα σενάρια τα οποία δουλεύουμε είναι και αυτά. Είναι και αυτό. Γιατί ουσιαστικά η επάνωδος θα είναι η περίοδος που θέλουμε να αξιοποιήσουμε το χρόνο παραμονής των παιδιών στην τάξη με τη φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών τους πλέον, έτσι ώστε να καλύψουν όποιο κομμάτι μπορέσουν από την ύλη και βέβαια να δούμε τι θα γίνει και με πιθανή μετακύληση της ύλης για την επόμενη χρονιά.